Έγινε μια αναφορά πριν από λίγο από τον κύριο Βουλγαράκη και λέει, ξέρετε, μάλλον θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο το κόστος σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την ενεργειακή κρίση και να είναι μεγαλύτερο το βάρος το οποίο θα έχει το υπεραστικό κτέλ. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημερίζω τον πρόεδρό του, τον κύριο Μανώλη Χαχλιούτη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Ντουργεράκη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Λέει λοιπόν ο κύριος Βουλγαράκης, εμείς έχουμε μια μειωμένη επιβατική κίνηση. Ακούσατε αρκετά πράγματα, όση ώρα ήσασταν στην αναμονή και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Από την άλλη, εμείς ας πούμε στο Μάρτιο είχαμε μια χασούρα, 50% των εσόδων μας το διαθέσαμε για την αγορά πετρελαίου. Τι γίνεται με εσάς και με... Τα ίδια είναι τα νούμερα και σε εμάς. Εμείς όπως ξέρετε η Ήπεθρο, το κτέλ, τα υπεραστικά κτέλ δραστηριοποιείται στην Ήπεθρο. Η Ήπεθρο εδώ και χρόνια βέβαια δεν έχει ούτε την κίνηση που είχε παλαιότερα, αλλά ούτε και τη δραστηριοποιείται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα μεγάλο με τα πετρέλαια, δεν είναι σοβαρό το θέμα, διότι οι τιμές είναι απαγορευτικές. Δεν μιλάμε τώρα για 2 ευρώ πετρέλαιο, είναι μη διαχειρίσιμες. Τι να διαχειριστείς, ακόμα και πληρότητες να έχεις, πάλι εξανεμίζονται τα χρήματα. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτές οι τιμές. Και προσπαθούμε κι εμείς, το μόνο όπλο που έχουμε είναι να ελαττώσουμε δρομολογία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πετρέλαιο δεν έχουμε να βγάλουμε, δικό μας να βάλουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελαττώσουμε δρομολογία και να περιμένουμε τουλάχιστον μήπως περάσει αυτή η κρίση. Και ξαναπάμε στην κανονικότητα. Λοιπόν, κύριε Χαχλιούτη, άρα λοιπόν και εσείς για τον ίδιο μήνα πάτε σε ένα 50% των εσόδων που διατέθηκε σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο ή είναι μεγαλύτερο? Όχι, είναι τόσο περίπου. Ναι. Όμως έχετε υπόψη σας, παρατηρείτε, εγώ δηλαδή από την πλευρά μου σαν εταιρεία παρατηρώ ένα φαινόμενο. Ο κόσμος μετά από 2 χρόνια καραντίνα, έχω την εντύπωση, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά αυτό μου φαίνεται διαπιστώνω, έχει συνηθίσει λίγο, έχει μπει σε άλλους ρυθμούς. Δηλαδή έχει μπει σε ρυθμούς στο σπίτι να κάθεται, δεν μετακινείται ο κόσμος εύκολα, έχει συνηθίσει ένα άλλο τρόπο ζωής. Mm. Μπορεί να μην είναι αυτό όπως η συντριπτική πλειοψηφία, αλλά βλέπω ότι υπάρχει τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία, δεν είναι ότι η πανδημία δεν υπάρχει, αλλά η κίνηση, ναι μεν υπάρχει η ακρίβεια που σαφώς θα περιορίσει τη μετακίνηση, αλλά βλέπω και ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει να είναι στο σπίτι, να βλέπει τηλεόραση, δεν μετακινείται όπως μετακινούταν. Mm. Τουλάχιστον και τη βόλτα αυτή της παραλιακής που είχαμε συνηθίσει, τον κόσμο να πηγαίνει, να έρχεται, που δεν θέλει χρήματα σε αυτό, βλέπω ότι δεν μετακινείται ο κόσμος, δεν κινείται. Είναι αυτή η αλλαγή των συνηθιών, είτε γιατί επιβλήθηκαν μέτρα, είτε γιατί υπήρξε ο φόβος. Είναι πολλά όλα αυτά τα οποία ζήσαμε ούτως ή άλλως όλοι μας αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Επιβατική κίνηση μειωμένη και σε κάποιους προορισμούς, αν και βέβαια τα δεδομένα μάλλον λίγο πολύ θα αλλάξουν εξαιτίας και της τουριστικής κίνησης. Έτσι λέω εγώ τώρα ή σκέφτομαι από τη δική μου την πλευρά. Να αλλάξουν. Σαφώς θα αλλάξουν, διότι θα έρθουν κάποια εκατομμύρια άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί θα μετακινηθούν. Θα μπουν και στα λεωφορεία, θα μπουν και στα γιοταχή, θα μπουν και παντού. Το πρόβλημα όμως, ξέρετε κάτι, το πρόβλημα είναι ότι είναι το πετρέλαιο. Εάν δεν αλλάξει αυτό, είναι ένα κόστος το οποίο είναι δυσβάστακτο. Δεν μπορείς να με 2 ευρώ ένα λεωφορείο, όπως ξέρετε, που θέλει την κατανάλωση που έχει να μπορεί από ένα εισιτήριο το οποίο από το 2010, να ξέρετε ότι τα κτέλα από το 2010 δεν έχουν πάρει αύξηση στο κόμιστρο. Με αποτέλεσμα είναι, ανεβαίνουν όλα, αλλά το κόμιστρο. Εμείς σαν κλάδος βέβαια δεν θέλουμε να αυξηθεί το εισιτήριο με την έννοια να είναι απαγορευτικό για τον επιβάτη. Αλλά θα θέλαμε ένα διαχειρίσιμο πετρέλαιο, μια διαχειρίσιμη τιμή, έτσι ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε. Γίνονται κάποιες επαφές με τα αρμόδια υπουργεία και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία και σαν υπεραστικό κτέλ Ανατολικής Κρήτης ή σε συνεργασία με το κτέλ Δυτικής Κρήτης, έτσι ώστε να δείτε αν μπορεί να υπάρξει διαχειρίσιμη παρέμβαση πάνω σε αυτό το οποίο λέτε, κύριε Χαχλιούτη?
Τι να, να σας πω κάτι τώρα. Εμείς από σαν κλάδος, τι να κάνουμε, ξέρουμε ότι όλοι οι κλάδοι θέλουν μείωση του πετρελαίου. Όλοι. Όπως καταλαβαίνετε, ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνει κάτι τέτοιο σε πανελλήνιο επίπεδο. Πώς δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει με το μεταφορικό ισοδύναμο, μπορεί κάτι να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Με αυτή την έννοια λέω, αν και εσείς συμπλέτε και πάτε παρακάτω και με τους υπόλοιπους και με τους βενζινοπόλες, είναι αιτήματα τα οποία έρχονται να πιέσουν. Έχουμε κάνει αιτήματα στο κράτος. Αυτό λέω. Για όλα αυτά. Τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Μακάρι και να το κάνουν. Μας ωφελήσει όλους. Μια τελευταία πληροφορία. Εσείς χρειαστήκατε εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης να ξαναδείτε το δικό σας το πλάνο αναφορικά με τα δρομολόγια. Χρειάστηκε σε κάποιες περιπτώσεις ή αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν δρομολόγια τα οποία γίνονται με ένα διαφορετικό ρυθμό εξαιτίας του ότι και η επιβατική κίνηση δεν βοηθάει έτσι ώστε οικονομικά να μπορέσετε να το αντέξετε ή ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα θα το ξαναδείτε διότι έχουμε και την αύξηση τουριστικής περιόδου όχι μόνο σε δημοφιλείς προορισμούς ή βόρειος οδικός άξονας αλλά και προς την ενδοχώρα. Σαφώς και προσαρμόζουμε τα δρομολόγια μας σύμφωνα με τις ανάγκες. Σαφώς και ο βόρειος άξονας και οι τουριστικές περιοχές τώρα αυτή την εποχή που αρχίζει και έρχεται ο τουρισμός θα αναπροσαρμόζονται τα δρομολόγια και θα πυκνώνουν, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και για να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας σωστά. Δεν το συζητούμε. Κάθε χρόνο το ίδιο κάνουμε, θα κάνουμε και φέτος. Απλά, πιθανώς δεν θα μπορούμε να το κάνουμε όπως είχαμε παλαιότερα, ας πούμε, κάθε 10 λεπτά, κάθε 5 λεπτά, κάθε 1 τέταρτο. Αυτό δεν θα γίνει φέτος. Με αυτές τις στιγμές δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνει, θα είναι όμως πιο πυκνές. Πιο πυκνά τα δρομολόγια στις περιοχές τις τουριστικές. Ωραία. Στο πλαίσιο του εφικτού αυτή η αναπροσαρμογή των δρομολογίων εν ώψη και της τουριστικής περιόδου, να κρατήσω αυτό που είπατε, κάνατε μια αναφορά δηλαδή για σταθερά εισιτήρια από το 2010, να κρατήσω ότι παρά όλα όσα υπάρχουν σε εξέλιξη αυτή την ώρα και αυτή τη χρονιά θα παραμείνουν σταθερά τα εισιτήρια στις τιμές που τα έχετε. Εμείς σαν κράτος δεν έχουμε ζητήσει αύξηση του εισιτηρίου. Για να ξέρει ο κόσμος, έτσι, τίποτα άλλο. Ενημερωτικά. Ναι, εμείς σαν κλάδος δεν έχουμε ζητήσει αύξηση εισιτηρίου. Έχουμε ζητήσει μείωση του φόρου των καυσίμων. Αυτό έχουμε ζητήσει. Δεν νομίζω να δώσει αύξηση στα εισιτήρια. Αυτό. Ωραία, τα κρατάμε όλα αυτά ως πληροφορίες για τον κόσμο που μετακινείται και σας ακούει αυτή την ώρα. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χαχλούτη. Καλή σας ημέρα από τον 984.